Εδώ είμαστε. Σας περιμένουμε τόση ώρα με χαρά και κέφι. Και πολύ καλή παρέα. Για μικρούς και μεγάλους. Πάντα. Βεβαίως. Γονείς οι μαθητές. Κύριε Μαδάκη, είπες οι μεγαλύτεροι, δεν μπορούμε να αποκλειστούμε το κομμάτι της εκπαίδευσης. Έχουμε όλοι δικαίωμα. Θέλουμε οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα και τις μαμάδες κοντά. Σωστά. Δεν το πάμε αυτό. Πάντα το υποστηρίζουμε. Ελάτε μπροστά. Λοιπόν, μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά, μαθητές, γυμνασίου, λυκείου, δημοτικού. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και τέτοια. Φροντιστηριακό όμιλο που καμισά. Είναι εδώ σήμερα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα ο στόχος είναι να πούμε πράγματα για τις στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ιδιαίτερες σπουδές συγκεκριμένες. Ναι, ιδιαίτερες. Για μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει σίγουρα να γνωρίζει κάποιος το αντικείμενο και τις συνθήκες της καθημερινότητας, γιατί όντως είναι απαιτητικές. Και η πράξη λέει ότι μάλλον δεν γνωρίζουν πολύ καλά πάντα υποψήφια αυτού που πάνε και δηλώνουν στο μηχανογραφικό. Και γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά, παράδειγμα, στην Ευελπίδα να έχουμε γρήγορα αποχωρήσεις. Το πρώτο εξάμεινο στην Ευελπίδα περίπου ένα 15% φεύγει, αποχωρεί. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί, δύσκολες συνθήκες, δεν μπορούσε να σκεφτεί και αυτό που θα συμβεί. Βεβαίως, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το πράγμα. Πρέπει να το αγαπάς, πώς είναι η ιατρική, κάτι αντίστοιχο συμφωνούμε. Νομίζω βρίσκεται και εδώ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε και παλεύουμε εδώ, να λέμε για την ενημέρωση, για τις συνθήκες, για τις σπουδές, για το μετά, τις επαγγελματικές συνθήκες, γιατί διαφορετικά πώς θα κάνεις μηχανογραφικό. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα ξεκινάμε από την επικαιρότητα. Είπαμε ότι πάντα αναφέρουμε στοιχεία. Κάτι πάρα πολύ φρέσκο που δεν προλάβαμε καν να το βάλουμε εδώ στις καρτέλες μας είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκαν μετά τις 1 το μεσημέρι τα αποτελέσματα στις εξετάσεις των προτύπων. Φτάνουν SMS βέβαια στους γονείς. Mm-hmm. Και στην πλατφόρμα ή διαζευτικό, στην πλατφόρμα που έκαναν τις αιτήσεις τους, μπορούν να μπουν με τους κωδικούς TaxNet και να δουν τα αποτελέσματα. Πολύ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φρέσκο. Δεσμεύουμε την επόμενη φορά να πούμε και το στατιστικό και πώς πήγαν οι μαθητές στο Ηράκλειο, πώς ήταν οι συμμετοχές ακριβώς. Να ρωτήσω Ελπίζω κάτι. Να πήγαν όλα καλά. Αν ενημερωθεί ένας μαθητής ή ο γονιός, το παιδί κανονικά ακολουθεί την πορεία του προς το πρότυπο. Αν κάποιος δεν ενημερωθεί ή ενημερώνεται πάλι για τη μη εισαγωγή του παιδιού. Ενημερώνονται με SMS, από όσο γνωρίζω, οι επιτυχώντες και οι επιλαχώντες. Και οι επιλαχώντες. Γνωριακά. Αλλά όλοι μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να δουν το αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι είναι οκ. Λοιπόν, τώρα αυτό που είχα σχεδιάσει να πούμε σήμερα. Είναι να υπενθυμίσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες των Πανελλαδικών, όχι γι' αυτό καθ' αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι τα γενικά λυκεία ξεκινάνε 2 Ιουνίου, ενώ το ΕΠΑΛ στις 1, αλλά για να πούμε ότι σύμφωνα με επίσημα δήλωση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σε τηλεοπτικό ή κρατικό σταθμό, φέτος σχεδιασμός είναι οι βαθμολογίες των μαθημάτων από τις Πανελλαδικές να βγουν τέλος Ιουνίου και των ειδικών λίγες μέρες μετά. Και άρα να φτάσουμε να έχουμε τις βάσεις εισαγωγής στα τέλη Ιουλίου. Τραβιόμαστε λοιπόν πιο νωρίς, είναι ωραίο αυτό, για τον οικογενειακό σχεδιασμό και προγραμματισμό και να τελειώσει νωρίτερα και η αγωνία αρκετών υποψηφίων. Πού το πάνε αυτό, χτυπάει καρδούλα γρήγορα. Μπράβο. Είναι λοιπόν, ανυπόμονα τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι θετικό, το οποίο νομίζω ότι το ανακοινώνουμε και αφορά τόσο κόσμο. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είπα ότι θα βρίσκουμε την ευκαιρία να το πούμε. Είναι το μεγάλη μας χαρά για μία ακόμα χρονιά. Εδώ πολύ. Στην Κρήτη TV θα σας φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, τις μέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων το μεσημέρι, οι συνάδελφοι από τα φροντιστήρια που κάνουν σε Ηρακλείου θα είναι εδώ προκειμένου να δίνουν τις απαντήσεις των θεμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με όλη την σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει και προφανώς αναλυτικές απαντήσεις για όλους εκείνους υποψηφίους που θέλουν να παρακολουθήσουν. Είπαμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, τι άλλο. Στο ξεκίνημα είπαμε ότι θα κάνω μια μικρή αναφορά, μου το επιτρέπετε, να πω πράγματα. Φυσικά. Γιατί υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται πλέον. Εμείς κάνουμε γραφές και ενημερώσεις πολύ καιρό τώρα για το καλοκαίρι και τα θερινά τμήματα στα φροντιστήρια που κάνουμε σας. Εγώ λέω ότι κάθε φορά υπάρχει ένα στοίχημα για τους μαθητές, γιατί υπάρχει εύλογη ερώτηση πότε να ξεκινήσουμε, γιατί να αξίζει να κάνω καλοκαίρι κτλ. Εγώ λέω κάθε φορά για κάθε μαθητή υπάρχει μια στόχευση. Αλλά και από μέρους μας νομίζω ότι είναι τα στοιχήματα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή για τους μικρούς μας του γυμνασίου, το να κάνουν ένα πρόγραμμα μικρό 4 εβδομάδων είναι σαφής ο στόχος. Τι κενά μπορώ να καλύψω σε αυτό το διάστημα. Είναι στοχευμένη η δουλειά που κάνουμε, γιατί το διάστημα είναι μικρό. Γιατί προφανώς δεν θα χαλάσουμε κανένα καλοκαίρι, κανενός. Έτσι. Το ακαδημαϊκό τμήμα από τα κεντρικά του Πουκαμισά για όλα τα φροντιστήρια έχει επιλέξει θέματα, κομμάτια της ύλη που συνήθως οι μαθητές κοντάφτουν και άρα είναι μια στοχευμένη επανάληψη σε κρίσιμα σημεία. Είναι σχεδιασμένο πολύ πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι μικρό αλλά αποδοτικό. Αυτό λοιπόν που θέλω να δούμε στις κάρτες είναι αυτό το πλάνο για τους μικρούς που αφορά το γυμνάσιο,
τα παιδιά που θα μπουν γυμνάσιο αλλά και πρώτη β' γυμνάσιο. Γι' αυτό είπα εγώ παιδιά δημοτικού στην ναι, αρχή. Καλά το είπε. Ισχύει αυτό. Και έχουμε και ενδιαφέρον παιδιά που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουν την πέμπτη δημοτικού γιατί θέλουν να ξεκινήσουν δουλίτσα να δώσουν του χρόνου εξετάσεις για το πρότυπο. Να ξέρετε ότι κάθε χρόνο. Να γίνει από τώρα αυτό. Ναι. Κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι για το πρότυπο αυξάνονται. Έχει μια λογική και επιχειρηματολογία. Λοιπόν, οι τέσσερις εβδομάδες αυτές του γυμνασίου ξεκινούν 19 Ιουνίου και τελειώνουν 14 Ιουλίου. Είπαμε, στόχευση είναι κάλυψη κενών στα βασικά μαθήματα. Εκείνοι που τελειώνουν τρίτη γυμνασίου έχουν ένα λόγο παραπάνω. Είναι τα παιδιά που θα μπουν στο Λύκειο. Συνήθως λέμε ότι το σκαλοπάτι για το Λύκειο είναι λίγο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα και εκεί προκύπτουν, ναι, προκύπτουν διάφορα θέματα. Οπότε εδώ, στην ίδια λογική, με ένα μικρό πρόγραμμα, γλώσσα, αρχαία, μαθηματικά και φυσική, να κάνουμε λίγο δουλειά για να καλύψουμε κενά. Όσον αφορά το Λύκειο, αυτοί που τελειώνουν την πρώτη τάξη, ναι, είναι κρίσιμο το σημείο και η στιγμή. Κάνουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στο φροντιστήριο και αμέσως ξεκινάμε κάτι πολύ λίγο που έχει να κάνει με τα μαθήματα του προσανατολισμού που επιλέγουμε ύστερα από αυτήν την στρατηγική κίνηση. Τι κάνουμε για τέσσερις εβδομάδες πάλι είναι μικρό το πρόγραμμα, αλλά νομίζω παίρνουμε μαζί μας τη γνώση που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε Β' Λυκείου. Γιατί το λέω αυτό. Στη Β' Λυκείου από το Σεπτέμβριο μήνα. Οι μαθητές δουλεύουν Β' και Γ' Λυκείου. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι, αυτά μπράβο. Να τα ξέρουμε εξ αρχής. Έτσι, μπράβο. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι αυτές τις τέσσερις εβδομαδούλες μας βοηθούν να κάνουμε μια σωστή εκκίνηση το Σεπτέμβριο. Και φυσικά τα παιδιά που τελειώνουν τη Β' Λυκείου, ένα πλάνο 6 εβδομάδων έως 25 Ιουλίου, που ουσιαστικά μπαίνουμε και ξεκινάμε τη δουλειά μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό, χρόνο καλοκαίρι άλλος... έχουμε. Βέβαια, και τη δουλειά μας την έχουμε κάνει. Και τόσο χρόνο. Και όλα νοικοκυρεμένα. Πάντα πλάνο, πρόγραμμα και ξεκούραση υπάρχει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε σήμερα για στρατιωτικές αστυνομία πυροσβεστική. Ξαναλέω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Είναι και σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία αστυνομία πυροσβεστική λιμενικό σε όλα τα πεδία εκτός από το τρίτο που δεν δικαιούνται υποψήφοι να δηλώσουν την αστυνομία. Οι στρατιωτικές σχολές είναι στο δεύτερο πεδίο, αρκετές βρίσκονται και στο τέταρτο υπ' αξιωματικών. Να δώσουμε λίγο μια παρουσίαση για τις στρατιωτικές οι αξιωματικών διτραετούς φοιτητές και υπ' αξιωματικών τριετούς. Οι υποψήφοι δίνουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις για δεύτερη χρονιά φέτος Μάρτιο μήνα. Έχουν γίνει όλα αυτά mm-hmm. και προκαταρκτικές και τα ψυχομετρικά και τα αγωνίσματα. Πάμε παρακάτω. Τι άλλες πληροφορίες έχουμε εδώ, τα ασωμετρικά χαρακτηριστικά. Άλλαξε πέρυσι το ύψος των γυναικών που ήταν προαπέτηση το 1,70 και έγινε 1,60. Επιτέλους που το αλλάξανε. Δηλαδή να κοιτάμε και λίγο και το τι συμβαίνει. Είναι δυνατόν, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι αλήθεια. Η άλλη προϋπόθεση είναι δείκτης μάζας σώματος που έχει να κάνει με το ύψος και με το βάρος. Και να προχωρήσουμε να δούμε και άλλες πληροφορίες. Μάλλον να μπούμε να πούμε λίγο. Κάρον Μαξ 1,90. Ναι, χωράνε μέσα στο κόκπιτ. Δεν χωράς πάνω από εκεί. Λοιπόν, όντως είναι. Λοιπόν, δεν λέγανε ότι τα ψηλά παιδιά πάνε οι καροί. Ως εκεί όμως. Είναι ένα όριο συγκεκριμένο. Ως εκεί. Λοιπόν, οι διακρίσεις. Στρατός ξηράς όπλα σώματα, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία και τα κοινά σώματα που αφορούν όλους και έχει να κάνει με στρατολογικό, γραμματείς, διοικητικά στελέχη κτλ. Αυτή είναι η περιγραφή, έτσι να ξέρουμε περίπου περί τίνος πρόκειται. Πάμε να δούμε λίγο και βάσεις. Νομίζω ότι τις έχουμε καταγράψει εδώ λοιπόν στα σώματα. Είναι η αξιωματική λοιπόν εδώ. Είναι σχολές στο δεύτερο πεδίο, μόνο στο δεύτερο η αξιωματική. Και βλέπετε εδώ στο στρατό ξηράς Ευελπίδων, βλέπετε βάσεις, όπλα και σώματα 14-15-800 στα σώματα. Η αξιωματική στο ναυτικό 14-515-500. Βλέπετε λίγο, έχει ενδιαφέρον που τα όπλα, δηλαδή οι μάχημοι, είναι λίγο πιο κάτω. Ναι. Δηλαδή έχουν στο νου τους περισσότεροι να περνάμε λίγο καλύτερα και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί και όχι στα όπλα. Εκεί δηλαδή στους μηχανικούς και στα σώματα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και εκεί ανεβαίνουν και οι βάσεις. Σωστό. Πολεμική αεροπορία ψηλά, η πτάμενη και η μηχανική. Δέστε τους μηχανικούς που είναι πιο πάνω παρακαλώ. Στη διαλογική νομίζω είναι ακριβώς. Η στεία έχει καταργηθεί, έχουμε πει. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει στεία. Υπάρχει, βεβαίως. Πάμε να δούμε καινούριο πράγμα στην επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με καινούργια τμήματα στην Ικάρον, μέσα στην Ικάρον παρακαλώ, μετεωρολόγοι, μέσα στην Ικάρον έρευνας πληροφορικής, αφορά πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο στήσιμο, στο πρόγραμμα σπουδών, να είναι εφαρμογές πληροφορικής που έχουν να κάνουν με, πώς να πω, με όπλα, με πόλεμο, στρατηγική. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να συνδυάσουν τέτοια πράγματα με το στρατό ή πολύ περισσότερο με την πολεμική αεροπορία.
Για πάμε να προχωρήσουμε. Πάντως είναι καινούργια. Εφοδιαστών, Και εφοδιαστών. Ναι, οι εφοδιαστές ήταν κυρίως πιο σταθερή θεία μέσα σχολή. Δηλαδή, ακριβώς. Γενικά, γενικά υπάρχει προτίμηση στην αεροπορία. Γενικά υπάρχει άποψη και νομίζω ότι εκμεριώνεται ότι τα περνάνε λίγο καλύτερα στην αεροπορία. Εντάξει, δεν είναι κακό να το πω. Εγώ ζωρίστηκα πάντως, φαντάρος. Φαντάρος είναι διαφορετικά. Φαντάρος είναι λίγο νομίζω διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή είναι η ΣΑΣ, είναι στρατιωτική σχολή. Το πρωί συνδυάζουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τη στράτευσή του σε μια στρατιωτική μονάδα. Έτσι. Mm-hmm. Και αντίστοιχα μοιράζουν τις σχολές στα επιστημονικά πεδία. Εδώ είναι οι ψυχολόγοι του στρατού, οι νομικοί του στρατού στο πρώτο πεδίο, τα βλέπετε. Οι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί του τρίτου. Το κτηνίατρο πώς σας φαίνονται του στρατού, ενδιαφέρον. Μπράβο. Ωραία προσθήκη. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ελάχιστες οι θέσεις εισαγωγής εκεί. Και στο τέταρτο, οι οικονομολόγοι πάλι του στρατού. Mm-hmm. Λοιπόν. Και οι νοσηλευτές, βλέπετε, είναι πολύ ψηλά. Αυτές οι βάσεις είναι πάρα πολύ ψηλά, εννοείται. Προϋπόθεση και εδώ τα αγωνίσματα, όπως γνωρίζουμε, αρκετά απαιτητικά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε τους παξιωματικούς. Αυτό που λέγαμε τώρα είναι η ΣΜΗ του πεζικού, άλλες σχολές μόνο στο δεύτερο, αλλά είπα και προηγουμένως, οι σχολές παξιωματικών αρκετές και στο τέταρτο πεδίο, του ναυτικού ΣΜΗΝ και ΣΜΗ της αεροπορίας. Θέλω να δούμε λίγο τις διοικητικές υποστήριξεις. Κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι εδώ η μονάδα. 17.600. Βλέπετε. Υπαξιωματική στην αεροπορία. Υποστήριξη. Γενικά νομίζω ότι περνάνε καλά αυτοί. Η καθημερινότητά τους. Οι μετακινήσεις τους. Είναι πολύ σαφές ότι προτιμάται από πολύ κόσμο για αυτόν τον λόγο. Και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φαίνεται και από ότι. Είναι πολύ ψηλά. Στην πράξη υπάρχει το κομμάτι των μεταθέσεων. Είναι δύσκολο. Δεν γνωρίζει πού θα πα, τι θα κάνει. Έτσι. Ναι. Μόνο αγκάθι δηλαδή. Ναι. Αν τα συγκρίνουμε μεταξύ του, πάντω όλο ο κόσμο αυτό λέει και νομίζω εκμεριώνεται ότι για την αεροπορία. Η ζυγαριά τη επιλογή στην τελική των περιπτώσεων. Σωστό είναι αυτό. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε φέρει εδώ. Πάμε να πούμε λίγο για την αστυνομία που έχει τεράστια ζήτηση. Έχουμε τη γενική σειρά και ειδικές κατηγορίες, οι προϋποθέσεις που τις βλέπουμε εδώ, το ανάστημα. Και εδώ κατέβηκε λίγο το ελάχιστο ύψος των γυναικών στον 63. Τάσομαι το μετρικά, αθλητικές δραστηριότητες. Πάμε παρακάτω να προλάβουμε να δούμε λιγάκι βάσεις. Να εδώ των αξιωματικών που βρίσκεται στο 17.760 και των αστυφυλάκων 14.830. Είναι απαιτητικά, παιδιά. Μεγάλη προσπάθεια και πολλοί κόσμος που θα διεκδικεί. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στην πυροσβεστική. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει μπει στο μηχανογραφικό. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Να προϋποθέσει. Χωρίς όριο. Εδώ χωρίς όριο ύψους. Πολύ ωραίο. Είναι καινούριο. Ωραία. Δείχτης μάζες σώματος. Ψυχομετρικά και αθλητικά εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Και εκείνο το περίεργο άθλημα που το κρατάμε γιατί πάνε 100 μέτρο με βάρη σηκώνονται. Ας πούμε, είναι πολύ ιδιαίτερο και βασανιστικό. Έχει μια λογική για την πυροσβεστική. Για να καίμε περισσότερο λίπος, αλλά εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τους αξιωματικούς πυροσβεστικής πόσο ψηλά. Βάση περσινή 18.350, αλλά και οι απλοί πυροσβέστες 16.600 είναι πολύ ψηλοβάθμιες σχολές. Προχωράμε να πούμε, νομίζω, και το λιμενικό, που επίσης το ίδιο ενδιαφέρον είναι σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Με πιο χαμηλό, είπαμε, το ύψος των γυναικών στον 63, ίδιες προϋποθέσεις, τα αθλητικά, τα ψυχομετρικά και τις υγειονομικές εξετάσεις. Αυτά είπαμε ότι γίνανε το Μάρτιο. Και βλέπετε εδώ τις βάσεις, πόσο ψηλά για τους δοκίμους, δηλαδή για τους αξιωματικούς, σημειοφόρους έτσι λέγονται, σημειοφόρου του λιμενικού, 17.300. Και οι απλοί λιμενοφύλακες εκεί. Ωραία, έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, να ξέρετε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολλοί κόσμος. Και κορίτσια, παρακαλώ. Είναι από τις ανάρπαστες σχολές και στην εκδήλωση που είχατε πραγματοποιήσει πάνω από τους αστυνομικούς υπήρχαν μπορεί και 40-50 παιδιά. Εμείς είχαμε λιγότερα, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, για το καλό τους. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, θα πούμε για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχουμε δύο ωραίες παρουσιάσεις που αφορούν από τη μία τους θεωρητικούς και το τρίτο πεδίο. Και μετά θα πάμε στους θετικούς και τους οικονομολόγους. Άκουσα προηγουμένως λίγο το θεματάκι για το ΙΤΕ. Που όντως είναι εξαιρετικό να το κουβεντιάζουμε και πώς το ΙΤΕ ουσιαστικά έχει βοηθήσει την αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών και πώς λειτουργεί μέσα στο Πανεπιστήμιο με μια κινητήρια δύναμη. Και στο κομμάτι θετικών επιστημών ακόμη πάρα περισσότερο. Πολύ, πάρα πολύ. Αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ δυναμικό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και την επόμενη φορά θα είμαστε έτσι λίγο πιο δυναμικοί, να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, γιατί πραγματικά υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς υποψήφιους. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε πανεπιστήμιοι. Τα λέμε τη Δευτέρα.